Ομήρου Ιλιάδα, ραψοδία Ύψιλον. Έτσι οι Αχαιοί στα δρεπανόγυρτα καράβια ολόγυρά σου για του Πηλέα, για μάχια χόρταγη με διάση αρματωνόνταν και από την άλλη τρώες αντίκρατους στο στήθωμα του κάμπου. Και από την κορφή του πολυφάραγγου του Ολύμπου Δίας προστάζει τη Θέμη τους θεούς σε σύναξη να κράξει ευτής. Και εκείνη τρέχει παντού στου Δία προστάζοντας να δράμουν το παλάτι. Κανένας ποταμός δεν έλειψε, μόνο ο ωκεανός δεν ήρθε. Καμιά νεράιδα αποσεσχέρουνται τα δάση, τα πανόρια, των ποταμών τα κεφαλόβρυσα και τα χλωρά λιβάδια. Στου Δία το αρχοντικό σαν έφτασαν του Νέφελο στη βάχτη, στις γυαλιστές το εστρονιάζουνταν, καλά μας το ρεμένε στο Δία πατέρα από τον ύφεστο με τη σοφή του τέχνη. Έτσι λοιπόν στου Δία μαζόχτηκαν. Μη δέχει ο κόσμος ίστης το λόγο της θεάς αψήφισε, μόνο από το πέλαο βγαίνει και μέσα στους θεούς καθίζοντας ρωτάει το Δία να μάθει. Τι τους θεούς αστραποχέραυνε σε σύναξη φωνάζεις? Στο νου σου για τους Τροές μην έβαλες και τους Αργίτες κάτι? Θαρώ πως η σφαγή και ο πόλεμος όπου γεννάνε ανάβουν. Και ο Δίας γυρνώντας του αποκρίθηκε ο Νέφελος στη βάχτης. Το λογισμό μου τον κατάλαβες ποιος είναι, κοσμοσύστη, που είπα να έρθείτε εδώ. Τι γνιάζουμε που χάνουν έτσι εκείνοι? Ωστόσο εγώ σε κάποιο του Όλυμπου φαράγγι θα καθίσω βαθιά να αναγκαλιάσω βλέποντας. Σεις όμως οι άλλοι κάτω κοινάτε γρήγορα και φτάνοντας στους Τρώες και στους Αργίτες βοηθάτε και τους δυο, καθένα σας σε όποια μεριά του αρέσει. Και αν ο Αχιλλέας προβάλλει μόνος του τους Τρώες να πολεμήσει, προς του Πηλέα το γιο το γρήγορο στιγμή δεν θα κρατήσουν. Και και πιο πριν καθώς τον έβλεπαν τους έπιανε τρεμούλα. Μα τώρα που του εχάθει ο σύντροφος και είναι γιωμάτος λύσα, το κάστρο μην πατήσει σκιάζομαι και ανάντια στα γραμμένα. Αυτά είπε ο γιος του Κρόνου κι άσκωσε φρικτή πολέμου λύσα και όλοι οι θεοί κινούν αντίγνωμοι στον πόλεμο να τρέξουν. Η Ήρα κοινάει στον πλοίον τη Μάζοξη μαζί τον κοσμοσύστη, την Αθηνά Παλάδα παίρνοντας και τον Ερμή τον Κλέφτη που μες στους άλλους εξεχώριζε στου νου τις τέχνες όλες. Και ο μέγας ύφεστος ακλούθατους όλο καρδιά και πείσμα κουτσένοντας γοργά τα δύναμα κουνώντας αντικνήμια. Στους Τρώες από την άλλη ετράβηξε ο κρανοσύστης Άρης και η σαγητεύτρα αντάμα του Άρτεμι και ο μακρομάλης Φίβος και ο Ξάνθος κυλιτό από δίπλα τους και η γελαστή Αφροδίτη. Όσον καιρό οι θεοί βρισκόντουσαν από τους θνητούς αλάργα, οι Αργίτες το είχαν πάρει απάνω τους τι είχε ο Αχιλλέας προβάλει που ήταν καιρό πολύ από τον πόλεμο τον άγριο τραβηγμένος. Κι οι Τρώες ένιωθαν πάλι πούτρεμαν τα γόνατα τους κάτω, φόβο γεμάτη. Το φτερόποδο γιο του Πηλέα θωρώντας να λάμπει μέσα στην αρμάτα του σαν καταλήτης Άρης. Μα όσοι θεοί του Ολύμπου εσήμωσαν στα μαζωμένα σκέρια, η αμάχια σκόθη η πολεμόχαρη και χούγιαζε η παλάδα ορθή πότε όξω από το καστρότυχο πλάι στο ανοιχτό χαντάκι και πότε στα βουερά τα κρόγιαλα φωνάζοντας απάνω. Αντίκρα κι ο Άρης άγρια χούλιαζε σαν μαύρη ανεμοζάλη, στους Τρώες τη μια φορά φωνάζοντας από την κορφή του κάστρου και πότε στο οριοβούνι τρέχοντας πλάι στου ημώοι τους όχτους. Έτσι οι θεοί οι πολυμακάριστοι τους δυο στρατούς αγκρίζαν να χτυπηθούν, βαρύ ξεσπάζοντας απάλαια ανάμεσό τους. Όλο φοβέρα των αθάνατων και των θνητών ο Κύρης βροντά υψηλάθε και την άμετρη τη γης ο Ποσειδώνας τραντάζει κάτω και τα πόγκρεμα τα κορφοβούνια ως πέρα. Τη σίδα σιούνταν τη πολύπηγη όλε οι ρίζε και όλε οι ράχε και τα πλοία τα αργίτικα και το τροϊκό το κάστρο. Κι ο Άδης φοβήθηκε, πετάχτηκε με τρόμο από το θρονί του, ο ρίγα των νεκρών, χουλιάζοντα τη γη ο Ποσειδώνας ο κοσμοσύστη από πάνω του μην πάει στα δυο και ανοίξει, και σε θνητού φανήκε αθάνατου στο αρχοντικό του ξάφνου, πω κι οι θεοί μαθε το χτρεύονται φρικτό και αραχλιασμένο. Τόσο σοβρόντος όπως χύμιξαν όλοι οι θεοί στη μάχη να χτυπηθούν. Στο ρίγα στέκουνταν τον Ποσειδώνα αγνάντια, τις φτερωτές σαγίτες σφίγγοντας ο Απόλλωνας ο Φίβος. Στον Άρη αντίκρα η γαλανόματη θεά Αθηνά. Στην Ήρα η Άρτεμι εστάθη κυνηγάρισα και χρυσοδοξαρούσα, του μακροσαγητάρη Απόλλωνα τρανή αδερφή Σαϊτεύτρα. Αγνάντια στυλιτό ο περίλαμπρος Ερμής ο πρωτοκλέφτης. Στερνά στον ύφεστο και ο τρίσβαθος ο ποταμός ο Μέγας που όλοι οι θνητοί τον κράζουν σκάμαντρο και οι αθάνατοι όλοι ξάνθο. Έτσι έστεκαν αντίκρι αθάνατοι σε αθάνατους και ωστόσο μες στο στρατό ο Αχιλλέας λαχτάριζε τον Έκτορα να σμίξει το γιο του Πρίαμου τι με το αίμα του ποθούσε πάνω απ' όλους τον ακατάλητο πολέμαρχο τον Άρη να χορτάσει.
Ωστόσο τον ενίαξε, σήκωσε ο Φίβος να χυμίξει στον Αχιλλέα γραμμή και του βάλε τρανή αντριά στα στήθη. Στου γιου του Πρίαμου του Λυκάω να ταιριάζει τη φωνή του και του τον μοιάζοντας ο Απόλλωνας, ο γιος του Δία μιλούσε. Ενία των δρόων δημογέροντα, τι έγιναν οι φοβέρες που μπρος συχνά στον δρόων τους άρχοντες πας στο κρασί πετούσες, με του Πηλέα το γιο πως θα έβγαινες να πολεμήσεις τάχα. Και ο Ενίας γυρνώντας τότε μίλησε και απειλογιά του δίνει. Υγε του Πρίαμου, τι αρμηνεύεις με ζητώντας άθελά μου με του Πηλέα το γιο τον άφοβο να βγω να πολεμήσω. Πρώτη φορά αντικρίστο γρήγορο τον Αχιλλέα δε στέκω. Κι άλλοτε λέω με το κοντάρι του με πήρε του κυνήγου. Στην είδα πάνω συντασπλάκωσε τα βόδια μας να αρπάξει κι λυρνισό κι πίδας έπεσαν στα χέρια του. Μα εμένα μέσωσε ο Δίας, ορμή και γόνατα γοργά χαρίζοντάς μου. Τότε ο Αχιλλέας στη γη θα μέστρωνε αλήθεια κι η παλάδα. Τι αυτή τραβώντας μπρος τον κλείτωνε και του δίνε κουράγιο νεκρούς να ρίχνει τρώες και λέλεγες με το χαλκό κοντάρι. Γι' αυτό τον Αχιλλέα στον πόλεμο κανείς δεν αντικρίζει. Κάποιο Θεό έχει τούτος δίπλα του και τον γλιτώνει πάντα. Μα κι ό,τι εκείνος ρίξει χύνεται γραμμή και πριν τρυπήσει κάποιου θνητού κορμί τη φόρα του δεν κόβει. Αν όμως δίκαια εζίγιαζε ο Θεός του πόλεμου την κρίση, δεν νικούσε εύκολα εμένα αυτός. Ολόχαλκος κι ασπέτεται πως είναι. Και απειλογήθη τότε ο Απόλλωνας ο γιος του Δία και του είπε: «Για κράξε τους θεούς, Ανδρόκαρδε, και εσύ τους ανεώνιους. Λένε η Αφροδίτη πως εγέννησε του γιου του Κρόνου η κόρη, όμως αυτόν θεά μικρότερη. Τι είναι η δικιά σου η μάνα του Δία παιδί, κι αλλη του γέροντα της θάλασσας λογέται. Ρίχνε λοιπόν τον ακατάλητο χαλκό μπροστά σου, μήτε να σε δηλιάζουν οι κατάρες του καθόλου κι οι φοβέρες». Αυτά είπε και στου ρίγα εφύσηξε τα στήθη ορμή μεγάλη και μέσα από τους προμάχους κίνησε με αστραποβόλο κράνος. Το γιο του Αγχίστη χιονοβράχιον τον είδεν ήρα, ωστόσο που στου Πηλέα το γιο ξεχύνονταν περνώντας μες στα σκέρια. Μαζώνει τους θεούς τρογύρα της και αυτά τους λέει τα λόγια. Τώρα βαθιά καλολογιάστε το στο νου σας, Ποσειδώνα και εσύ Αθηνά, τα που αντικρίζετε σαν πώς θα ξετελέψουν. Να, ιδέστε τον Ενία που κίνησε με αστραποβόλο κράνος, σπρωγμένος από το Φίβο, πόλεμο να ανοίξει του Αχιλλέα. Μα ελάτε, εμείς θα στον γυρίσουμε γοργά τα μπρόσω πίσω, για και από μας κανένας έπειτα στον Αχιλλέα να δράμει, να του χαρίσει νίκη ασύγκριτη, κουράγιο να του δώσει, να ειδεί τον πιο τρανόν αθάνατον πως έχει την αγάπη, και άλλοι πως είναι ανεμοδούλιδες που από εξαρχής παλεύουν από τη σφαγή και από τον πόλεμο τους τρώες πως θα γλιτώσουν. Τι όλοι μας είμαστε από τον Όλυμπο κατεβασμένοι τώρα στη μάχη αυτή να μπούμε, τίποτα μέσα στους τρώες μην πάθει για σήμερα. Μετά του μέλλονται τα που χειμήρα κλώσει, σύντας γεννιόταν και η μητέρα του τον έφερνε στον κόσμο. Όμως Θεού φωνή αν δε φώτιζε γι' αυτά τον Αχιλλέα, θα φοβηθεί σαν δει να του έρχεται κάποιος Θεός αγνάντια στον πόλεμο. Βαρύνει αθάνατοι στο φως να βγουν μπροστά σου. Και ο Ποσειδώνας αποκρίθηκε ο κοσμοσύστης τότε: «Ήρα, φωτιά μην παίρνεις άδικα, δε σου ταιριάζει εσένα. Με τους θεούς εγώ δε θα ήθελα να χτυπηθούμε αλήθεια, κάνοντας πρώτη αρχή, γιατί είμαστε πολύ τρανότεροι τους. Ωστόσο εμείς σας πάμε ανάμερα σε κάποια βίγλα απάνω ψηλά να κάτσουμε. Τον πόλεμο θα τον γνιαστούν τα σκέρια. Αν όμως ο Άρης για και ο Απόλλωνας στη μάχη ανοίξουν πρώτοι, για αναμμωδάν και δεν αφήνουνε τον Αχιλλέα να ρίχνει, τότε κι εμείς με μια θα σκώσουμε φρικτό πολέμου απάλε. Γρήγορα λέω πως θα τελέψουμε και γίνει φεύγοντάς μας θα γύρουν πίσω για τον Όλυμπο με τους θεούς τους άλλους απ' τα δικά μας χέρια θέλοντας και μη δυναστεμένοι». Είπε ο Θεός ο γαλαζόχετος και μπήκε ο μπρος και πήγαν στο τείχος του Ηρακλή που ανάχωμα το στέριωνε μπρος πίσω ψηλό που οι τρώες του φτιάξαν κάποτε εκεί θεά Αθηνά παλάδα για να γλιτώνει από τις θάλασσας το τέρας σα χυμούσε από το ακρογιάλι κυνηγώντας τον ψηλά στον κάμπο μέσα. Κι πάνω ο Ποσειδώνας κάθισε και οι άλλοι θεοί μαζί του και με πυκνό τρογύρα σύγνεφο τους ώμους τους σκεπάσαν. Κι οι άλλοι θεοί απαντίκρα εκάθιζαν στο οριοβουνιού το φρύδι γύρω από σένα Φίβε Απόλλωνα και τον πολέμαρχο Άρη. Έτσι εκαθόνταν γίνει ξέχωρα και δούλευε ο νους τους, δηλιάζαν όμως το βαρύπονο τον πόλεμο να ανοίξουν κι οι δυο μεριές κι ας τους το πρόσταζε νοδείας ψηλά θρονιώντας. Γιώμησε ωστόσο ακέριος κι άστραφτε μες στο χαλκόν ο κάμπος από άντρες κι άτια και από τα πόδια τους όλοι μαζί οσοδεύαν έτρεμε η γη. Και δύο πολέμαρχοι της Ανδριάς ο Αθέρας μπροστά από τα δυο τα σκέρια πόλεμο να ανοίξουν λαχταρώντας ζυγώσαν ο Αχιλλέας ο Ανδρόκαρδος και ο Ενίας ο γιος του Αγχίση.
Πρώτος ο Αινίας του στέριου κράνους του τυφούντα, αγριοκουνώντας σημώνει ολοφοβέρα, και έσφιγγε το λόβαρο σκουτάρι μπροστά στο στήθος και το χάλκινο κοντάρι του κουνούσε. Και αντίκρα του Αχιλλέας πετάχτηκε ένα αρπακτικό λιοντάρι θαρής, που να σκοτώσουν θέλησαν και μαζευτήκαν κόσμος γύρα πολλής. Γι' αυτό ακατάδεκτο λέει στην αρχή να φύγει. Μα αν κάποιος από τους νιούς απάνω του τους ανδριωμένους ρίξει, μαζώνεται όλο ξεχασκίζοντας, τα δόντια του γιομίζουν αφρούς, και η δυνατή του αντριώνεται καρδιά στα στήθια μέσα, και τα πλευρά και τα λαγκόνια του χτυπάει ζαρβά δεξιά του με την ουρά, και παίρνει μόνο του κουράγιο να παλέψει. Άγριες φωτιές πετούν τα μάτια του και χύνεται για κάποιον να ρίξει, για στο ανθρωπομάζωμα μπροστά κι αυτό να πέσει. Όμοιας προγμένος από την πέρφανη ψυχή και ορμή του εχύθη τότε ο Αχιλλέας, με τον Ανδρόκαρδο να έρθει στα χέρια Αινία. Κι όπως τρεχάτη κοντοζύγωσαν ο ένας του αλλού χυμώντας, πρώτος του μίλησε ο φτερόποδος θείος Αχιλλέας και τούπε: «Αινία, τι τόσο από το ασκέρι σας ξαλάργανες και στάθεις. Μπας και η καρδιά σου τώρα σ' έσπρωξε να χτυπηθείς μαζί μου, μέσα στους τρόες τους αλογάριδες λογιώντας να φεντέψεις, την εξουσία του Πρίαμου παίρνοντας. Μα κι αν με ρίξεις κάτω, ο Πρίαμος, λέω, το βασιλίκι του δεν παραδίνει εσένα. Ξέρει τι κάνει, δεν είναι άμυαλος και έχει παιδιά δικά του. Μήπως μετόχοι τρόες σου εχώρισαν, πιο πλούσιο από όλα τα άλλα, να το έχεις να το χαίρεσαι, όμορφο, με αμπέλια, με χωράφια, αν ίσως με σκοτώσεις. Δύσκολο θαρώ να το πετύχεις. Κι άλλοτε, λέω, με το κοντάρι μου σε πήρα του κυνήγου. Για δε θυμάσαι που σε πέτυχα μονάχο, και απ' την είδα σε πήρα σβάρνα κάτω, και άφησε τα βόδια σου δρομώντας γοργά, και ως έφευγες δε γύριζες ματιά να ρίξεις πίσω. Στη Λυρνησό από εκεί μου ξέφυγες, μα εγώ ξοπίσω σου ήρθα, και ως η Αθηνά μου παραστέκουνταν Διωδίας, το κάστρο επήρα και τις γυναίκες σκλάβες έσυρα, ποια λεύτερη ημέρα να μη χαρούν. Μα εσένα εγκλήτωσε ο Δίας και η αθάνατη η άλλη. Μα τώρα, λέω, δε σε γλιτώνουνε καθώς το λογαριάζεις. Ακούσε ωστόσο και τη γνώμη μου. Μέσα στο κάστρο πίσω γυρνώντας τρέχα, και μη στέκεσαι μπροστά μου πριν σου τύχει κακό κανένα, τι και ο ανέμυαλος σαν πάθη βάζει γνώση». Και ο Αινίας γυρνώντας τότε μίλησε και απειλογιά του δίνει: «Γε του Πηλέα, γυρεύεις άδικα, μωρό παιδί σαν άμουν, να με τρομάξεις με τη γλώσσα σου. Καλά κι εγώ κατέχω και λόγια αγγιχτικά από το στόμα μου να βγάλω και φοβέρες. Ο ένας του αλλού το σώει κατέχητο και τους γονιούς του ξέρει, παλιά από τον κόσμο λόγια ακούγοντας. Τιμείτε τους δικούς μου, είδες εσύ, μήδε που αντίκρισα κι εγώ τους σε δικού σου. Πατέρα, εσύ τον αψεγάδια στο Πηλέα πως έχεις, μάνα τη θέτιδα την οριοπλέξου διθαλασσοκόρη λένε. Κι εγώ του Αγχύση του Τρανόκαρδου πως είμαι γιος λογέμαι, και έχω την Αφροδίτη μάνα μου, και ένα από τα δυο ζευγάρια τον ακριβό το γιο του σήμερα θα κλάψουν δίχως άλλο. Όχι, με λόγια, λέω, παιδιάστηκα μονάχα, εμείς καθόλου δεν θα χωρίσουμε να φύγουμε ξανά από τη μάχη πίσω. Μα να τα μάθεις τώρα θα ήθελες κι αυτά, για να κατέχεις ποια είναι η γενιά μου, όσοι την ξέρουνε πολύ θαρολογιούνται. Ο Δίας το Δάρδανο, αστραπόχαρος γεννά, που κεφαλάρι εστάθη της γενιάς μας και χτίσε τη Δαρδανία. Και ακόμα στον κάμπο οι πόλοι οι τρία δεν βρίσκονταν με το Άγιο ψυχομέτρη, μόνο στη σίδα της Πολύπηγης τα πλάγια ζούσαν τότε. Και πάλι ο Δάρδανος εγέννησε το βασιλιά Ερυχθόνιο, που από τους ανθρώπους όλους στάθηκε ο πιο τρανός στα πλούτη. Δικές του 3.000 έβοσκαν φοράδες στο λιβάδι και καμαρώναν τα νιογέννητα τρογύρα τους πουλάρια. Και όσο βοριάς της είδε που βόσκαν, του ξάναψεν ο πόθος και γίνηκε άτι γαλαζόχετο και σμίγευτής μαζί τους. Και αυτές γκαστρώθηκαν και 12 του γέννησαν πουλάρια. Και αυτά ως χοροπηδούσαν παίζοντας στην πλούσια γη απάνω, πα στις κορφές τα στάχια ετρέχανε χωρίς να τα λυγίζουν. Και όσες σκυρτούσαν πα στη θάλασσα στην απλωμένη ράχη, ετρέχαν στο ψαρί το πέλαγο ψηλά όπου σπάει το κύμα. Γιος του Ερυχθόνιου ο Τρώας ακούστηκε μέσα στους Τρώες ρηγάρχης, και ο Τρώας 3 παλαιγιούς ασύγκριτους εγέννησε, τον Ήλο και τον Ασάρακο, τον έμνοστο στερνά το Γανιμίδη, που για τα κάλλη του ξεχώριζε μέσα στους ανθρώπους όλους. Και όσοι ήταν όμορφος, τον άρπαξαν ψηλά οι θεοί στα ουράνια για κεραστή του Δία να βρίσκεται στους αθανάτους μέσα. Το Λαομέδοντα τον άψεγο γέννησε ο Ήλος πάλε, και ο Λαομέδοντας εγέννησε τον Τίθωνο, τον Λάμπο, τον Ηγετάωνα, τον Πολέμαρχο, τον Πρίαμο, τον Κλητίο. Και ο Ασάρακος τον Κάπη εγέννησε και γίνος τον Αγχύση. Και πάλε εγώ του Αγχύση και ο Έκτορας του Πρίαμου γιος λογέται. Τέτοια η γενιά μου εμένα πέτομαι πως είναι, τέτοια η φύτρα. Μα τον θνητών η Ανδριά από το θέλημα του Δία τη μια τρανεύει, την άλλη σβήνει, την από όλους μας ο πιο τρανός εκείνος. Μα τώρα ομπρός, ας μη στεκόμαστε μες στη σφαγή την άγρια. Μικρά παιδιά θαρώ δεν είμαστε για να μιλούμε τέτοια. Τι λόγια αγγιχτικά κατέχουμε κι εσύ κι εγώ να πούμε ένα σωρό, που δεκατόκουπο θα τάσκωνε καράβι.
Του άνθρωπου η γλώσσα είναι γοργόστροφη, περίσχες οι κουβέντες λογής-λογής και ο κάμπος διάπλατος για να θερίζεις λόγια και ο κάθε λόγος έχει αντίλογο και ό,τι θα πεις θα ακούσεις. Μα ποια είναι η ανάγκη εμείς να στήσουμε καυγά και ξυσυνέρια ο ένας τον άλλο αντικραυρίζοντας παρόμοια με γυναίκες που καρδιοφάουσα μάχη ξάναψε και ως έχουν φρενιάσει κατά μέσος του δρόμου πιάνονται και ρίχνει μια στην άλλη λόγια πολλά σωστά και ψεύτικα σαν που ο θυμός της πρόχνει. Την άγρια ορμή μου πια δεν γίνεται με λόγια να κρατήσεις πριν χτυπηθούμε εμείς με τα άρματα. Την άντριά μας έλα ο ένας του αλλού να δοκιμάσουμε με τα χαλκά κοντάρια. Είπε και το γερό κοντάρι του στο αδρό σκουτάρι ρίχνει το φοβερό και αυτό αντιβρόντιξε στου κονταριού τη μύτη. Τότε ο Αχιλλέας αλάργα επρόβαλε με το βαρύ του χέρι το αδρό σκουτάρι και φοβήθηκε μην το περάσει του άγριου του ενία το μακρογίστιο το εύκολα κοντάρι πέρα ως πέρα ο ανέμυαλος. Και δεν το λόγιασε, δεν πέρασε από το νου του πως τον Θεόν μαθές δεν γίνεται τα ξακουσμένα δώρα να τα δαμάσουν καταλιώντας τα αθμητών ανθρώπων χέρια. Και ουδέ του ενία το στέριο επέρασε κοντάρι τότε αντίκρα. Το δώρο του Θεού το μάλαμα του αντίσκοψε τη φόρα. Μόνο τις δυο τις τρώσες πέρασε και μέναν τρεις ακόμα. Δύο κουτσοπόδιες είχε απάνω του καρφώσεις τρώσες πέντε, δυο μέσα από καλάι, δυο χάλκινες και μια μαλαματένια αναμεσός. Εκεί εσταμάτησε το φράξινο κοντάρι. Δεύτερος τότε το μακρόσκιο το ρίχνει ο Αχιλλέας κοντάρι και χτύπησε το ολούθε ισόκυκλο του ενία σκουτάρι απάνω στο ακρόχυλο ο χαλκός κι πούτρεχε κατάφτενος ντυμένος μέσα βοδιού το μάρι ολόφτενο και το κοντάρι εχύθη μπροστά το φράξινο και βρόντιξε στο χτύπο το σκουτάρι και ο ενίας φοβήθηκε και ζάρωσε και το σκουτάρι ασκώνει μακριά του και ψηλά απ' τη ράχη του πετώντας το κοντάρι τους δυο τους γύρους πρώτα ετρύπησε του σκουταριού και χώθη μετά στη γη και αυτός ξεφεύγοντας το λόμακρο κοντάρι στάθη και πίκρα χύθια τέλειωτη στα μάτια του τη εσκιάχτη που εμπίχτη το κοντάρι δίπλα του. Τότε ο Αχιλλέας λυσώντας το κοφτερό σπαθί του ετράβηξε και απάνω του χυμίζει με άγριες φωνές. Και ο ενίας θεόρατη φουχτώνει ευτή κοτρώνα που δυο μαζί δεν θα την άσκωναν από όσου ζούνε ανθρώπου τώρα στη γη. Μα εκείνο εύκολα την έπαιζε και μόνο. Και όπως χυμούσε θα τον έβρισκε τότε ο ενίας στο κράνος για στο σκουτάρι που του απόδιωχνε το μαύρο χάρο πάντα και εκείνον ο Αχιλλέας θα σκότωνε με το σπαθί σημάθε του Ποσειδώνα δεν τους έπαιρνε το μάτι απά στην ώρα. Και αυτής γυρνώντας τους αθάνατους τέτοια μιλάει και κραίνει. Οχού μου τον ενία τον άτρωμο πώς τον λυπάμαι τώρα που από του Αχιλλέα τα χέρια γρήγορα θα κατεβεί στον Άδη. Του σαγητάρι φίβου Απόλλωνα τον γέλασαν τα λόγια τον άμυαλο. Μα εκείνο σίγουρα το χάρο δεν του διώχνει. Μα αυτός γιατί να βασανίζεται για ξένες έγνοιες τώρα που είναι άφτεγος και καλοπρόσδεχτα περίσσια δώρα πάντα χαρίζει στους θεούς που χαίρονται ψηλά τα ουράνια πλάτη. Ομπρός λοιπόν ας τον γλιτώσουμε και εμείς από το χάρο. Αν ο Αχιλλέας εδώ τον σκότωνε θα θύμωνε φοβούμε του Κρόνου ο γιος. Τι είναι από τη μοίρα του γραμμένο να ξεφύγει για να μην σβήσει ολότελα άκληρο και ασήμαδο το γένος του Δάρδανου που ο γιος αγάπησε του Κρόνου απάνω απ' όλα τα άλλα παιδιά του όσα γεννήθηκαν από θνητές γυναίκες. Τι γενιά του Πρίαμου μίσησε πια τώρα ο γιος του Κρόνου. Εδώ και ο μπρος ο Ενίας ο Ατρόμητος στους Τρώες θα βασιλέψει και τα παιδιά του και τα αγκόνια του κι όλη σειρά η γενιά του. Και τότε η σεβαστή του απάντησε βοηδόματι ήρα και είπε «Μονάχος κοσμοσύστη απόφαση για τον ενία θα πάρεις. Θα τον κλειτώσεις παραστέκοντας για απ' του Αχιλλέα τα χέρια θα αφήσεις τώρα να βρει θάνατο με όσην ανδρία κι αν έχει. Τι εμάς τις δυο μαθές οι αθάνατοι, την Αθηνά και εμένα, έχουν ακούσει που ορκιζόμαστε πολλές φορές μπροστά τους να μην γλιτώσουμε από το θάνατο κανένα τρόα ποτέ μας, μη δε όταν γκέει την τρία να δάμα στη φωτιά και απάκριος άκρη θα καίγεται απ' τους πολεμόχαρους αργίτες αναμένει». Και ο Ποσειδώνας μόλις άκουσε τα λόγια αυτά ξεκόβει και ανοίγει δρόμο μέσα στον πόλεμο στον κονταριών τους χτύπους. Και ως έφτασε στο μέρος που στέκαν ο γάβρος Αχιλλέας και ο Ενίας, αντάρα ευθύς εσκόρπισε μπρος του Αχιλλέα τα μάτια και το κοντάρι του το φράξινο το χαλκαρματωμένο από το σκουτάρι του λιοντόκαρδου του Ενία τραβάει και βγάζει. Και αφού μπρος του Αχιλλέα το απίθωσε τα πόδια, τον Ενία ψηλά από τη γη σασκώνει γρήγορα και σφεντονίζει πίσω. Από πολλές σειρές πολέμαρχους, πολλές σειρές αμάξια πήδηξε πάνω ο Ενίας, πετάμενος από του Θεού το χέρι και στη σφαγή της άγριας βρέθηκε την άκρη-άκρη πίσω και που αρματώνονταν οι καύκονες για να ριχτούν στη μάχη. Και ο κοσμοσύστης τότε δίπλα του σημώνοντας εστάθη, τον έκραξε και με ανεμάρπαστα του συντυχαίνει λόγια. Σαν ποιος Θεός Ενίας σε τύφλωσε και έτσι σε σπρώχνει τώρα με του Πηλέα το γιο τον άφοβο να χτυπηθείς αγνάντια που είναι από σένα και πιο ανδρόκαρδος και στους θεούς πιο φίλος. Γύρνα τα πίσω ωστόσο, αγνάντια σου μόλις προβάλλει εκείνος, στον Άδη μη βρεθείς, η μοίρα σου κι ας μην το γράφει ακόμα.
Μα σύντας πια τον έβριο θάνατο στον Αχιλλέα και λήψη, πολέμα τότε μες στους πρόμαχους, κανένα μη φοβάσαι. Τι άλλος αρχή της λέω, δε δίνεται να σε σκοτώσει εσένα. Κι ως όλα τούτα του ξεδιάλυνε μιλώντας, τον αφήνει και την κατάχνια αυτής διασκόρπισε μπρος του Αχιλλέα τα μάτια τη φοβερή. Κι αυτός τα μάτια του σαστίζοντας ανοίγει, βαρυγκωμώντας τότε μίλησε στην πέρφανη καρδιά του. Οχού, τι θάμα αυτό για αντίθαμα τα μάτια μου που βλέπουν. Να το κοντάρι μου κατάχαμα κι ουδέ θωρώ τον άντρα που ρίξα πάνω του γυρεύοντας τη γη να τον ξαπλώσω. Και τον ενία λοιπόν οι αθάνατοι θεοί τον αγαπούσαν κι όμως θαρούσα εγώ πως άδικα μου πενευόταν έτσι. Μα κατά γκρεμό ας πάει, πια ανάκαρα δεν θα έχει λέω ποτέ του να μ' ανταμώσει μια και ξέφυγε χαρούμενος του χάρου. Μα τώρα ομπρός τους πολεμόχαρους αργίτες να γκαρδιώσω και ευτής μετά θα ανοίξω πόλεμο στους άλλους τρώες αγνάντια. Είπε και σ' έναν φώναζε μες τις γραμμές πηδώντας. Αλάργα πια απ' τους τρώες μη στέκεστε, τρανοί μου αργίτες τώρα. Ομπρός τραβάτε, ανοίχτε πόλεμο μαζί τους άντρας με άντρα γεμάτη ορμή. Τι μου είναι δύσκολο με όση ανδρία κι αν έχω, να κυνηγήσω τόσους τρέχοντας και να παλέψω με όλους. Τι μήτε κι ο Άρης που είναι αθάνατος, μήτε η Αθηνά θα μπορούν να πολεμούν ολούθε τρέχοντας τόσο που απλών η μάχη. Όμως και πάλι όσο έχω δύναμη στα χέρια και στα πόδια για να βαστίξω, εγώ τον πόλεμο δεν θα τον παρατήσω. Μιαν άκρη ως άλλη τις αράδες τους θα τρέξω και όποιον φτάσω από τους τρώες με το κοντάρι μου δεν θα χαρεί καθόλου. Έτσι τους γκάρδιωνε, μα και ο Έκτορας τους τρώες κουράγιο δίνει και να ριχτούν τους φώναζε άφοβα στον Ανδριανό Αχιλλέα. Μπρος του πηλέα το γιο, μισιάζεστε τρανή μου τρώες καθόλου. Κι εγώ με λόγια και με αθάνατους μπορούσα να τα βάλω, μα όχι και με άρματα, γιατί είμαστε πολύ αχαμνοτεροί τους. Μήτε ο Αχιλλέας να κάμει δίνεται τα λόγια του όλα πράξη. Κι αν κάμει τόνα, όμως το δεύτερο λέω θα κοπεί στη μέση. Μπροστά του εγώ θα βγω, τα χέρια του με τη φωτιά κι αν μοιάζουν, τα χέρια με φωτιά και η λύσα του με σίδερο που αστράφτει. Έτσι τους γκάρδιωνε και σήκωσαν εκείνοι τα κοντάρια να χτυπηθούν και η ορμή τους έσμιξε κι αλλαλαγμός ασκώθη. Και τότε φώναξε στον Έκτορα ζυγώνοντας ο Φίβος. Μη βγεις να πολεμήσεις Έκτορα τον Αχιλλέα καθόλου, μον μέσα στους πολλούς καρτέρατον εκεί που βράζει μάχη, πας και σου ρίξει για σημώνοντας με το σπαθί σε κρούση. Αυτά είπε και ο Έκτορας εχώθηκε ξανά στο ασχέρι μέσα σκιαγμένος του Θεού που εφώναζε σαν άκουσε το λάλο. Τότε ο Αχιλλέας τους τρώες εχύθηκε, περίσσια ανδριαζωσμένος, φρικτά μου γκρίζοντας και ολόπρωτο τον ηφητείο να ρίχνει γιο του ο Τριντέα τρανό που αφέντευε σε πλήθιο ασχέρια πάνω. Τον είχε του ο Τριντέα του Ανδρόκαρδου γεννήσει μια νεράιδα στην Πλουσιανίδα στα ριζώματα του χιονισμένου τμόλου. Τότε ο Αχιλλέας ο σκήνος χύμιζε, τον πέτυχε στη μέση της κεφαλής με το κοντάρι του και αυτή στα δυο εχωρίστη. Πέφτει με βρόντο και ο αρχοντόγενος καυκήθηκε Αχιλλέας. Γε του ο Τριντέα που ο κόσμος έτρεμε, στη γη ξαπλώνεις τώρα. Εδώ μα θες σε βρήκε ο θάνατος και ας έθνεις απ' τη λίμνη τη γήγια γονικό όπου εχέρουσουν βασιλομύρι πάνω στου ήλου τους όχτους του πολύψαρου και του έρμου του αφρισμένου. Έτσι καυκιόταν του ηφητείωνα τα μάτια, ωστόσο η νύχτα σκεπάζει και τα αρχίτικα άλογα τον ξέσχιζαν στις πρώτες γραμμές της μάχης με τις ρόδες τους. Κι εκείνος το μελίγγι το δημολέοντα, γιο του Αντίνορα τρανό κονταρομάχο χτυπά, σουβλίζοντας το κράνος του το χαλκομαγουλάτο. Κι ούτε και βάστηξε το χάλκινο το κράνος, μόνο η μύτη πέρασε η χάλκινη και σύντριψε το κόκαλο και λιώμα γεννήκαν τα μυαλά κι ως χύμιζε στο χώμα τον ξαπλώνει. Μετά τον υποδάμα, ως πήδηξε στη γης από τα μάξη και αντίκρα του έφευγε, κοντάρεψε κάτω μέσω στην πλάτη. Και εκείνος ξεψυχώντας μούγκρισε, καθώς μουγκρίζει ταύρος σύντας τον παν τραβώντας άγουρη στον άρχο της Ελίκης και ως τον τραβούν εκείνη χαίρεται βαθιά του ο κοσμοσύστης. Με τέτοιο μούγκρισμα παράτησε τα κόκαλα η ψυχή του. Τότε ο Αχιλλέας με το κοντάρι του χυμάει στον αντριωμένο το γιο του Πρίαμου τον Πολύδωρο που ο κύρις του στη μάχη δεν αφήνε να βγει τι ολόκαρδη στερνό παιδί του ως ήταν του είχε αγάπη και στο τρέξιμο τους έβαζε όλους κάτω. Και τώρα για να δείξει ο ανέμυαλος το πόσο σβέλτος ήταν μέσα χυμούσε από τους πρόμαχους ώσπου τον βρήκε ο χάρος. Τι το κοντάρι του ανεμόποδου τον πέτυχε Αχιλλέα πίσω στη μέση, πλάι του ως διάβαινε κι που χρυσά θηλίγια τη ζώνη σφίγγουν και σταυρώνοντας ο θώρακας διπλώνει. Πέρα μεριά ο χαλός επρόβαλε στον αφαλό του δίπλα και πέφτει βόγγοντας στα γόνατα και τον σκεπάζει γνέφος θολό κι ως εσωριάστη πάνω του κρατούσε τα δερά του.
Ποιος είδε τότε ο Μέγας Έκτορας στο χώμα σωριασμένο τον αδερφό του τον Πολύδωρο με τάντερα στα χέρια. Σκοτάδι εχύθηκε στα μάτια του και πια αναμένει αλάργα δε βάστηξε άλλο. Απάνω εχύθηκε στον Αχιλλέα κουνώντας παρόμοιος φλόγα το κοντάρι του το μητερό. Μα εκείνος την άχτη απάνω ως τον αντίκρισε και με χαρά φωνάζει. Ζυγώνει αυτός που από όλους πιο τερώτας πλάχανα μου έχει κάψει αυτός τον ακριβό μου σύντροφο που εσκότωσε. Μα τώρα ο ένας του αλλού πια δεν θα κρύβεται στα διάβατα της μάχης. Είπε και φώναξε στον Έκτορα ταυρογυλιάζοντάς τον. Για σίμωσε μιαν ώρα αρχίτερα το χάρο να ανταμώσεις. Και τότε ο κρανοσύστης Έκτορας του κάνει δίχως φόβο. Γε του Πηλέα, γυρεύεις άδικα, μωρό παιδί σαν άμουν, να με τρομάξεις με τη γλώσσα σου. Καλά κι εγώ κατέχω και λόγια αγγιχτικά από το στόμα μου να βγάλω και φοβέρες. Τρανός πως είσαι και αχαμνότερος εγώ πολύ, το ξέρω. Όμως τα χέρια των αθάνατων είναι όλα κρεμασμένα. Μπορεί κι αν είμαι εγώ αχαμνότερος να σε σκοτώσω. Κόβει και εμένα η μύτη στο κοντάρι μου, να σε πετύχω μόνο. Είπε και ρίχνει το κοντάρι του με ορμή, μα εκείνο πίσω φυσώντας η Αθηνά του απόδιωξαν από τον τρανό Αχιλλέα με ανάλαφρη πνοή. Στον Έκτορα ξαναγυρίζει εκείνο και πέφτει αυτού μπροστά στα πόδια του. Τότε ο Αχιλλέας λυσώντας χυμίζει απάνω του, γυρεύοντας να πάρει τη ζωή του με άγριες φωνές. Όμως τον Έκτορα τρέχει και αρπάζει ο Φίβος εύκολα, ως σαν θεός, και απάνω του πυκνή σκορπίζει αντάρα. Τρεις φορές χύθηκε ο φτερόποδος με το χαρκό κοντάρι θείος Αχιλλέας και τρεις εχτύπησε τη σύμπυκνη αντάρα. Μα σύντας χύμιξε και τέταρτην, ίδια θεός, φοβέρα φρικτή πετάει και με ανεμάρπαστα του συντυχαίνει λόγια. Του χάρου σκύλε πάλι εξέφυγες, μια τρίχα και χανώσουν. Ξανά σε γλίτωσε ο Απόλλωνας ο Φίβος που ως τους χτύπους των κονταριών κοινάς τα ξύματα περίσσια θα του κάνεις. Θα σε ξεκάμω εγώ κι αργότερα, να σε πετύχω μόνο κάποιος και εμένα τους αθάνατους μαθές αν παραστέκει. Τώρα η σειρά των άλλων, πάνω τους θα πέσω κι όποιον εύρω. Είπε και ρίχνει το κοντάρι του στο δρύωπα και τον βρίσκει στο σβέρκο απάνω. Μπρος στα πόδια του σοριάστη αυτός, μα εκείνος τον παρατάει και του φιλεί τώρα το γιο, τον αντριωμένο δημούχο, κάρφωσε στο γόνατο. Κι ως του κόψε τη φόρα, του δίνει μια με το θεόρατο σπαθί και τον σκοτώνει. Μετά χυμάει από το αμάξι τους μαζί στο χώμα ρίχνει το λαογόνο και το δάρδανο, τους γιους του βία, τον έναν με το κοντάρι και σημώνοντας με το σπαθί των άλλων. Όμως τον Τρώα, το γιο του Αλάστορα, ήρθε σημά του εκείνος και από τα γόνατα τον έπιασε, μην τη ζωή από σπλάχνος του χάριζε και ουδέ τον σκότωνε, της ηλικιάς του ως ήταν ο ανέμυαλος. Και δεν στοχάζουν αν τον ούπος δεν του αλλάζει. Δεν είχε ο μπρος έναν καλόγνωμο κι ουδέ ψυχοπονιάρι. Είχε θεριό μονάχο, ως του σφίγγε τα γόνα μες στα χέρια παρακαλώντας, κοινος τούμπηξε στο σκότι το σπαθί του κι όξο το σκότι εχύθη. Ολόμαυρο το γέμα πλημμυρίζει τον κόρφο του και νύχτα εσκέπασε πυκνή τα δυο του μάτια ως του φεύγε η ζωή. Σημώνοντας τότε ο Αχιλλέας το μούλιο στο αυτί με το κοντάρι του δώσε και από το άλλο αυτί του ευγήκε ο χάλκινος χαλός. Του Αγίνωρα μετά το γιο βαρίσκει τον Έχεκλο με το ριωμάνικο σπαθί μέσα στο κεφάλι και από το αίμα το σπαθί του επίρωσε και εκείνου τα δυο μάτια ασφάλιξε η μοίρα, η τρανοδύναμη και ο κόκκινος ο χάρος. Μετά στο Δευκαλείο να εχύμιξε και όπου τα νεύρα σμίγουν του αγκώνα ως πέρα το βραχιόνι του με το χαρκό κοντάρι τρυπάει και ως βάρινε το χέρι του και απόμεινε θωρώντας το χάρο ομπρός του εκείνος τούδωκε με το σπαθί στο σβέρκο και πέρα και βαλί του σύγκρανη πετάχτη και ο μυαλός του από τα σφοντήλια ξεπετάχτηκε και αυτό στη γη εξαπλώθη. Και εκείνο πάλι στον Ανδρόκαρδο χυμίζει ρίγμο απάνω το γιο του πήρη από τη χοντρόβολη τη Θράκη που είχε έρθει. Κατάκορμα τον βρήκε και έμπηξε το χάλκινο κοντάρι μες στην κοιλιά του και από τα μάξι του σοριάστη. Πάλι εκείνος το σύντροφό του Αρίθρο, ο τάλογα που εγύρναε κονταρεύει στην πλάτη και πετά από τα μάξι του και τα άλογα σκιαχτήκαν. Πώς η φωτιά μανιάζει σύφλογη μες στα βαθιά φαράγγια κάποιου βουνού ξερού και καίγεται το σύμπυκνο ρουμάνι και ολούθε η ανεμική φυσώντας την κλωθογυρνάει τη φλόγα. Παρόμοια κι ο Αχιλλέας συνάρματος, ίδια θεός εχήμα, πατώντας τα κουφάρια και έπλεχεν η μαύρη γη στο γέμα. Πώς ζεύει ο αλωνιστής του σταύρους του, τους φαρδιοκουτελάτους, άσπρο κριθάρι για να τρίψουνε στο πατημένο αλώνι και έγινε φτύς από τον βαριό μου γρονβοδιών τα πόδια λιώμα, όμοια και τάτια τα μονόνυχα του Ανδρόκαρδου Αχιλλέα, σκουτάρια και νεκρούς ανάκατα πατούσαν και από κάτω του αξόνια κέριο αιματοβάφουνταν και του αμαξιού του ηγύρι από τις στάλες που ξεπέταγαν τα νύχια των αλόγων και οι ρόδες έξω. Όμως αδιάκοπα κι άλλοι ο Αχιλλέας διψούσε δόξα τρανή και ο λίθρος μόλευε τα νικητά του χέρια.